Σκουρλέτη. Καλησπέρα σας. Διάβασα νωρίτερα μία ανακοίνωση, φαντάζομαι δεν ήταν ανακοίνωση του Προέδρου, ήταν η κύκλη του ΣΥΡΙΖΑ, όπου μιλάτε για καταγγέλλεται παρουσία δεκάδων ασφαλιτών με κουκούλες που συνεργαζόμενοι με αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να διαλύσουν τους εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Ποιους εννοείτε? Εννοείται ότι πήγε σε διαταγμένη υπηρεσία κάποια από την ασφάλεια για να τα κάνουν μπάχαλο στο Σύνταγμα? Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν πρόκειται για ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν είναι κύκλη. Επειδή μου ήρθε δημοσίευμα από το ίντερνετ γι' αυτό, δεν ήξερα την πηγή. Είναι μια επίσημη ανακοίνωση. Από το πρωί, από τότε που ξεκινήσαμε το μεσημέρι τα πρώτα επεισόδια, έχουμε καταγγελίες πολιτών οι οποίοι έχουν έρθει και μας έχουν βρει, όπου μιλάνε για κουκουλοφόρους οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τις κλούβες της αστυνομίας σε όλο το μήκος της πορείας που υπήρχε και προηγουμένως των συνδικάτων, σε πλήρη συνεννόηση μαζί τους, οι οποίοι επιχείρησαν στην αρχή στο πλάι της Βουλής επεισόδια, αλλά λόγω της ψύχρεμης στάσης των διαδηλωτών δεν επεκταθήκανε, μετά επιχειρήσανε προς την Υπουργή Οικονομικών στην κάτω πλευρά και καταφέραν αυτή τη στιγμή να έχουν μετατρέψει το σύστημα σε ένα πεδίο μάχης. Μιλάνε με απόλυτη βεβαιότητα και ευθύνη, διότι υπάρχουν φωτογραφίες. Αυτή τη στιγμή σας παραπέμπω σε διάφορα site που δείχνουν τέτοιους ανθρώπους να βγαίνουν μέσα από αστυνομικά οχήματα. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό κύκλων, θέλετε, επισήμως, του παρακράτους. Πέστε το όπως θέλετε. Να το βρούμε μαζί, να το ψάξουμε. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι μετά από 22 μέρες, όπου έχουμε μια πρωτόγνωρη, ειρηνική, μαζική παρουσία της νεολαίας και του λαού, αυτή τη στιγμή η επιλογή της τρομοκρατημένης κυβέρνησης είναι η επιλογή της βίας. Μάλιστα. Και του μπάχαλου και του χάους. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν λέμε στην ανακοίνωσή μας και το λέμε εν πλήρη συνειδήση των λόγων μας και με απόλυτη ευθύνη.